Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας παιδιά, καλό μεσημέρι. Είστε καλά εσείς? Καλά, δόξα τω Θεώ. Πώς πάει η προετοιμασία? Όλα καλά? Ξέρετε, όλοι ρωτάνε για τον Γκόμες. Δεν είναι σωστό να ρωτάμε μόνο για τον Γκόμες, αλλά... Όχι, και ξέρετε, με εντολή του Πρόεδρου έχουμε απαγορεύσει εμείς στο κήπεδο πλέον να γίνονται ερωτήσεις και από τους συναθλητές του στον ίδιο. Κάπου δημιουργείται πρόβλημα. Α, δηλαδή, ναι, σωστό. Το παιδί, σωστό. Σε λίγο θα γράψει στην πλάτη του, παιδιά είμαι καλά, σε λίγο καιρό θα είμαι έτοιμος. Κατανοητό, ναι, ναι, είναι, είναι κουραστικό αυτό, εντάξει. Δηλαδή τον αγχώνεις, τον αγχώνεις κιόλας. Απλώς είναι και μία, σίγουρα είναι μία αγωνία για όλους μας, αλλά εντάξει, και στον αθλητή τώρα, όποιος το συναντά να του λέει γεια και ναι, ναι, τι γίνεται, ναι, πώς πάει όμως, πώς πάει όμως, είναι λίγο... Άσχημο, άσχημο. Ναι. Κύριε Παϊσιάδη, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα. Καταρχάς, αυτό προφανώς εσείς το ξέρετε εδώ και καιρό. Δεν είναι ότι τώρα βγήκε μια ανακοίνωση και εσείς πέσατε τα σύννεφα, έτσι δεν είναι? Για τη χρησιμοποίηση 7 κοινοτικών. Απλώς αυτό πήγε να συμβεί στο Συμβούλιο. Ότι ξαφνικά ήταν όλοι ενημερωμένοι για αυτό το θέμα, εκτός από τον ΠΑΟΚ, από το Αιγίνιο και από τον Εθνικό Πειραιός, που εντάξει, τα δύο σωματεία που ανέφερα ήταν στην Α2 και δικαιωματικά δεν ήταν παρόντες στο Συμβούλιο, ναι, της 23 Μαΐου, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν και όχι μόνο ήταν, είχε και άποψη και θέση και ψήφισε 23 Μαΐου το τι θέλει για τους ξένους. Απλώς μέσα από την διεργασία που είχε ετοιμάσει ο Ολυμπιακός, ήρθαν τα σωματεία να τρελάνουν τον κόσμο, δηλαδή να μας τρελάνουν εκεί, και όταν ζήτησε τα πρακτικά του συγκεκριμένου Συμβουλίου του Μαΐου, για να δουν όλοι τι ψηφίσαμε εκείνη τη μέρα, ναι, είδαν όλοι ότι πραγματικά δεν είχαμε ψηφίσει, είχαμε ψηφίσει την αλλαγή των 7 ξένων, αλλά δεν ψηφίσαμε ποτέ το ότι φεύγει μέσα από την προκήρυξη μέχρι 4 στο φύλλο αγώνος. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι όποιο σωματείο είχε είτε κοινοτικούς είτε οποιοδήποτε άλλου είδους αθλητές θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μέχρι 4 στο φύλλο αγώνος. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με μια διεργασία τέτοια από κάτω το τραπέζι κατάφερε αυτό προσελκύοντας σωματεία με ανταλλάγματα εσωτερικά, όπως κάποιους δανεισμούς για φθηνά εισιτήρια τώρα στην αρχή της χρονιάς, όπως κάποια πρόστιμα για γήπεδα που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις να μειωθούν στο ελάχιστο. Μισό λεπτό. Το πρώτο τίποτα, δανεισμούς με φθηνά εισιτήρια. Ναι, δανεισμούς. Δηλαδή, ας πούμε, η Σύρος έχει ένα τεράστιο budget, ναι, όλο το χρόνο για ταξίδια. Ναι, λόγω μετακινήσεων. Ναι. Λόγω μετακινήσεων. Όταν εκδίδει εισιτήρια, ας πούμε, το Σεπτέμβρη, αυτό το κόστος πέφτει σημαντικά. Ναι. Το ίδιο, ας πούμε, και η Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Γενικά τα δύσκολα μέρη που ταξιδεύουν προς το κέντρο ή προς το Θεσσαλονίκη έχουν μεγάλα κοστολόγια εκεί. Εκεί υπάρχει ένας εσωτερικός δανεισμός για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν, να βρουν λεφτά για να εκδώσουν εισιτήρια, ας πούμε, αεροπορικά τώρα στην αρχή της περίοδου. Από τον Ολυμπιακό ή από την Ελίγκα? Είναι δανεισμός από λεφτά χορηγίας, τα οποία θα επιστραφούν στα σωματεία με τα πρώτα λεφτά που θα πάρει λίγα από ΠΑΠ ή από τηλεόραση. Μάλιστα, μάλιστα. Τους διευκολύνουν, δηλαδή, τους διευκολύνουν έτσι. Πάντων, ναι. Ό,τι και να πούμε, είναι διεργασία κάτω από το τραπέζι αυτή. Mm-hmm. Αλλά όταν φτάνει να ψηφιστεί και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, είναι κατά, ήδη τα σωματεία τα οποία έχουν πάρει ανταλλάγματα ψηφίζουν υπέρ, ξεπερνάνε τη θέση των 6 σωματείων και έχουν πλειοψηφία. Τέλος πάντων, αυτό που έγινε τελικά, θέλω να καταλήξω εκεί, ναι, ναι, ήταν κάτι το οποίο φυσικά το ξέραμε και εμείς όταν πήγαμε εκεί πέρα είχαμε καταμετρημένο μια ψηφοφορία στο 6-6. Αλλά η Αλεξανδρούπολη, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στηρίζει στάση Αλαφούζου και στο βόλεϊ, Υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν βέβαια. Α, υπάρχουν. Και ψήφισαν υπέρ του Ολυμπιακού. Καλά, αυτό δεν σας παραξενεύει? Όχι, καθόλου. Τι να με παραξενεύσει. Εμείς προτού μπούμε μέσα ξέραμε τι θα γίνει πλέον. Όταν εγώ ήμουνα είχα φτάσει στα γραφεία της Λίγκας 3,5 ώρες περίπου πριν αρχίσει το Συμβούλιο. Με το που ήρθαν τα δύο σωματεία που ήθελαν να ξέρω τι γίνεται, κατάλαβα τι είχε συμβεί. Τέλος πάντων, αυτό που υπόθηκε και το έπαιξε και χθες είναι ότι δεν πειράζει να μας κερδίζουν στο Συμβούλιο το Σεπτέμβριο και ας χάνουμε το πρωτάθλημα το Μάιο. Το καλό είναι ότι τελικά το μη χειρομπέλτιστο που λένε, ναι, ότι καταφέραμε να περάσουμε το θέμα των ξένων της δεύτερης ζώνης,
όπου εκεί πέρα πιθανότητα ανήκει και η Βενεζουέλα και το Ισραήλ, και ενδεχομένως θα έχουμε την ίδια δυνατότητα και με τους υπόλοιπους, δηλαδή με τον Ολυμπιακό ουσιαστικά, αν έρθει επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ότι και η Βενεζουέλα και το Ισραήλ ανήκουν στη δεύτερη ζώνη ξένων αθλητών, θα έχουμε και εμείς την δυνατότητα να έχουμε από 7 ξένου, μέχρι 7 ξένους παίκτες στο... Ζαγοράκι έχουμε, εντάξει, Ευρωβουλή δεν είναι, τι είναι. Ζαγοράκι έχουμε, εντάξει, πολλά έχουμε. Πολλά έχουμε. Ιβάν έχουμε. Άρα, ισχύει το 7 κοινοτική. Ισχύει το 7 κοινοτική. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη διαμορφώσει ένα ρόστερ προσαρμοσμένο σε αυτό. Ναι. Με 4 κοινοτικούς. Και θα ενισχυθεί προφανώς. Και φυσικά πλέον ανοίγει τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να φτάσει μέχρι τους 7. Άμεσα. Μάλιστα. Και αν ισχύσει αυτό που λέτε, είναι βέβαιο για τη Β' ζώνη, είναι πιθανό? Ναι, εμείς όμως το ψάξαμε, ισχύει. Απλώς πρέπει να επιβεβαιωθεί προς την Ομοσπονδία από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Ναι. Και από εκείνη τη μέρα, δηλαδή, θα έρθει ένα χαρτί το οποίο πλέον θα μας δώσει και εμάς αυτή τη δυνατότητα. Και είναι, μπορείτε να πείτε τώρα ότι εφόσον ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη δυνατότητα, άρα θα συνεχίσει την ενίσχυσή του? Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο αφιδώς κάνει ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Την στιγμή που βλέπει ότι το χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή όμως, όπως είναι η ομάδα του, νομίζω ότι έχει ένα πολύ πλήρες ρόστερ. Θα το δούμε αγωνιστικά μέσα στο πρωτάθλημα και στις διοργανώσεις υπόλοιπες. Και νομίζω ότι αν χρειαστεί, εκεί που ο ΠΑΟΚ νομίζω αλλάζει τη σκυτάλη υπέρ του, είναι ο Δεκέμβρης. Εκεί λοιπόν θα δούμε αν χρειαστούν διορθωτικές κινήσεις, είτε σε αύξηση προσώπων ξένων, ας πούμε, τον Δεκέμβρη, είτε σε αλλαγές, θα γίνουν ό,τι απαραίτητο χρειαστεί. Σε αυτό και ο κύριος Σταλόπουλος και ο Θανάης ο Κατσάρης έχουν αποδείξει ότι, σας λέω, δεν κάνουν πίσω. Βεβαίως. Άρα, κύριε Παϊσιάδη, αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ ελέγχει την κατάσταση, μπορεί να βρει τη λύση, δεν πανικοβάλλεται, αλλά από εκεί πέρα ηθικά, στο επίπεδο της λίγκας, του συνεταιρισμού, το πούμε έτσι, υπάρχει ηθικό θέμα ξεκάθαρο. Και υπάρχει ακριβώς εκεί υπάρχει το θέμα, είναι ηθικό το θέμα και είναι κάτι το οποίο έτσι, εγώ είπα ότι αυτό δεν βαρύνει μόνο τον Ολυμπιακό, βαρύνει, ναι, και τους υπόλοιπους όλους. Δηλαδή, σωματεία που ήταν κοντά σε εμάς, που είχαμε πολύ καλές σχέσεις, που συζητούσαμε και το προηγούμενο διάστημα ακόμα και για δανεισμούς παικτών που θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει σε αυτούς, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή υλικό σε αθλητές που μπορούμε να διαθέσουμε, φτάσαν να στηρίξουν τον Ολυμπιακό. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, δηλαδή ο καθένας είναι ελεύθερος και έχει δική του βούληση. Το θέμα είναι ο τρόπος που έγινε και εκείνο το αθέμητο που μπαίνει από την πλευρά του Ολυμπιακού. Εντάξει, και εσείς πρέπει να συμμετέχετε τώρα έχοντας το βάρος, γιατί βάρος είναι επιτυχία, είναι και βάρος. Όμως υπάρχει μια υποχρέωση διατήρησης στην κορυφή και είστε υποχρεωμένοι να μείνετε εκεί έχοντας έναν συνεταιρισμό να λειτουργεί εις βάρος σας ξεκάθαρα. Εντάξει. Δηλαδή να λειτουργεί υπόγεια, γιατί έτσι μάθαν αυτοί. Αυτή είναι δική μου θέση, δεν είναι δική σας. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα? Γιατί μπορεί να έχει συνέχεια, ναι. Εννοείται. Ναι. Αυτό θα σας πω, ότι τι μπορεί να συμβεί. Δεν σας κρύβω ότι στα προηγούμενα χρόνια, αν και ακούστηκε τη στιγμή της εκλογής του κ. Τορνατόρου ότι ο ΠΑΟΚ στήριξε τον Τορνατόρο, σας είχα πει τότε εγώ ότι ο ΠΑΟΚ από τη Λίγκα μέχρι και εκείνη τη στιγμή ό,τι ήθελε το είχε. Ναι. Ό,τι ήθελε. Και αυτοί που γνωρίζουν καλά και μέσα από το πώς τρέχουν οι διαδικασίες με την περσινή έδρα του ΛΙΚΑΠ, όπου πήγαμε και παίξαμε μέσα στον Πειραιά, ξέρουν πολύ καλά ποιο ήταν το χάντικαπ για τον ΠΑΟΚ εκείνη την στιγμή. Το θέμα είναι ότι αυτό που συνέβη τώρα είναι πραγματικά ρήξη. Ναι. Το είπα και φεύγοντας από τη Λίγα, έτσι. Ότι πλέον εδώ πέρα φαίνονται ποιοι είναι απέναντί μας και ποιοι είναι μαζί μας. Και πέρα από αυτό είναι ότι πάνε να σε βγάλουν ότι δεν ξέρεις και τι ψηφίζεις. Και όταν έρχονται τα πρακτικά μέσα, όλοι παραδεχτήκαν ότι ναι. Και τότε φυσικά φάνηκε ότι έγινε κάποια συναλλαγή. Άρα σε αυτή την κουβέντα που μου είπατε πριν, και έχετε δίκιο, ότι η στάση του ΠΑΟΚ πλέον, το πρώτο πράγμα που εγώ τους είπα, ότι εκεί που θα φανεί ότι ο ΠΑΟΚ πλέον παίρνει άλλο δρόμο, είναι ότι αλλάζει και τη θέση του στο επίπεδο από του χρόνου, γιατί πλέον έχουν υπογραφεί τα πάντα, στο επίπεδο του όλα δια 12, σε επίπεδο χορηγιών, που είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορείς να πλήξεις τους υπολείπους και ενδεχομένως και τον Ολυμπιακό, γιατί κρατάει
την Προεδρία της Λίγκας. Και αυτό θα είναι φυσικά ένα πλήγμα για το Προεδρείο. Μάλιστα. Τι εννοώ, ότι όταν ο ΠΑΟΚ κάθεται και παίρνει δια του 12 τα τηλεοπτικά, δια του 12 τις χορηγίες, αν βγει σαν πρωταθλητής και πει ότι πλέον δεν συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία και πάω μόνος μου, πράγμα που γίνεται πλέον στο μπάσκετ, εδώ και χρόνια στο ποδόσφαιρο, αλλάζουν πολλά πράγματα. Καταλάβετε τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ... Και είναι, νομίζω, το πράγμα που μπορεί να πλήξεις πιο πολύ αυτόν τον συνεταιρισμό. Όταν σου φέρονται έτσι, δεν μπορείς να κάνεις με σταυρωμένα χέρια. Εννοείται. Γιατί δεν φέρονται έτσι σε ένα μικρό σωματείο, φέρονται έτσι στον ΠΑΟ. Σε οποιοδήποτε σωματείο που αναφερθούν είναι με πτώ αυτό που κάνουν. Αλλά πόσο μάλλον στον ΠΑΟ. Εντάξει, γιατί προσπαθούν να το κρεμίσουν. Μα αυτό εννοώ. Δηλαδή, εδώ πέρα, όταν αυτή τη στιγμή αδικείται ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να κάνει με σταυρωμένα χέρια. Και είναι κάτι που το συζητάμε πλέον πάρα πολύ και με τον κύριο Τσαλόπουλο και με τον κύριο Κατσαρή. Δηλαδή, ο τρόπος αντίδρασης σε αυτή τη συμπεριφορά, η οποία σας λέω, εμείς αγωνιστικά θα την αντιμετωπίσουμε. Ναι. Αλλά λέμε για το fair του συνεταιρισμού. Που εκεί είναι το μεγάλο πλήγμα, δηλαδή. Επειδή ακούμε διάφορα, αν ο ΠΑΟΚ χρησιμοποιούσε το ξενοδοχείο του Ιβάν Σαββίδη και φιλοξενούσε αντιπάλους χωρίς κόστος ή με ευκολίες πληρωμών κτλ., οι άλλοι τι θα κάνανε? Ακριβώς κάτι δεν διαμαρτυρόταν. Δηλαδή, θέλω να σας πω πάνω σε αυτό που λέτε, ότι ο Ολυμπιακός στη στιγμή που, γιατί έγινε μεγάλη φασαρία μέσα στο Συμβούλιο, τώρα δεν κρέταλαν και... Αλλά κάποια στιγμή μου είπε ο Ολυμπιακός, δηλαδή, αν το θέμα ήταν μεταξύ, ας πούμε, Αλεξανδρούπολης, θα παίρναμε τέτοια θέση εμείς μέσα στο Συμβούλιο. Και τους είπα ότι αν η Αλεξανδρούπολη και τους τέσσερις Ευρωπαίους δεν ήταν η πρώτη ευνοούμενη φωτογραφικά από αυτό που πάνε να περάσει σήμερα, θα υπήρχε μια ομάδα ανταγωνιστική της Αλεξανδρούπολης που θα έκανε αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Αλλά επειδή το κάνει ο Ολυμπιακός, ο ανταγωνισμός είναι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Ναι. Άρα το δίκαιο ήταν ο ΠΑΟΚ να αρθρώσει λόγο και να σηκωθεί, να φωνάξει μέσα εκεί. Γιατί δεν υπάρχει άλλη ομάδα σήμερα στην Ελλάδα που να μπορεί να πάει σε 7 ξένους, λόγω οικονομικών συνθήκων εννοώ. Ναι. Έτσι. Εκεί ήθελα να πάω. Κύριε Πασέρη, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη οικονομικά, γενικώς για τα σωματεία. Και με τηλεόραση, ναι, πάρα πολύ δύσκολη. Και με τηλεόραση τι γίνεται φέτος? Δεν υπάρχει τηλεόραση. Τι να υπάρχει. Τηλεόραση, από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι έτσι έχω πληροφορηθεί, είναι ότι καταλήγουμε μάλλον στην ΕΡΤ. Είναι πολύ κοντά σε μια συμφωνία, υπάρχουν συζητήσεις. Νομίζω ότι βοηθάει πολύ και ο Βασιλιάδης σε αυτό ο υπουργός. Και μάλλον πάμε προς την ΕΡΤ. Α, μάλιστα. Γιατί εδώ το θέμα έχει να κάνει με τον κόσμο και το που θα βλέπει τον ΠΑΟΚ. Άρα μας λέτε ότι στα εκτός τηλεφωνία και εκεί... Οπότε θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αν κατάληξε ένα ανοιχτό κανάλι το πρωτάθλημα. Γιατί... Και νομίζω ότι θα έχει και ρεκόρ τηλεθέασης σε πολλά παιχνίδια. Αν το επίπεδο και των άλλων ομάδων είναι υψηλό. Γιατί όταν ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κατεβάσει... Ενώ στα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, γιατί θα έχει αρκετά φέτος νομίζω. Θα ξεκινήσουμε αρκετά. Δηλαδή ξεκινάμε το All Cup. Θα έχει μετά και άλλα παιχνίδια. Θα είναι σημαντικά. Δηλαδή νομίζω ότι θα είναι ο ανταγωνισμός πολύ ψηλός φέτος. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή πλέον και η Σύρος. Και φαίνεται ότι θα είναι καλό και το Βραχάτι. Μάλιστα. Ωραία. Αρκετά δυνατά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Να είστε καλά. Έγινε, παιδιά. Να είστε καλά. Γεια σας.